Ξύζει, τώρα σηκώνει και την ελληνική σημαία. Είναι η στιγμή του τερματισμού στο λιμάνι της Σιτίας, η στιγμή που ένας Έλληνας σύγχρονος ήρωας, κρατώντας την γαλανορική σημαία στα χέρια του, φτάνει στο ακατόρθωτο, κάνοντας πραγματικότητα τα όνειρά του. Ο παραολυμπιονίκης Χαράλαμπος Ταϊγανίδης πέτυχε έναν άθλο, ένα μοναδικό εγχείρημα κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα. Ξεκινώντας από τα Χανιά, γέννησε 250 χιλιόμετρα και τερμάτισε στην Σιτία, εκεί όπου η οικογένειά του, οι αρχές της πόλης και οι φιλόξενοι εστιακοί άνοιξαν την αγκαλιά τους και του επεφύλαξαν θερμή υποδοχή. Πρέπει πάντα να ονειρευόμαστε και να ονειρευόμαστε δύσκολα όνειρα, ακατόρθωτα όνειρα, γιατί αυτά και μόνο θα μας κάνουν να πεισμώσουμε και να δείξουμε στον εαυτό μας ότι κρύβουμε μια δύναμη μέσα μας που δεν τη γνωρίζουμε. Αυτό έκανα και εγώ, δηλαδή δεν γνώριζα ότι μπορώ να κολύψω 250 χιλιόμετρα σε ανοιχτή θάλασσα. Σίγουρα μετά από μια τέτοια μεγάλη επιτυχία θα συνεχίσω να ονειρεύομαι, θα ονειρεύομαι πολύ δύσκολα όνειρα και θα προσπαθώ να τα κάνω πραγματικότητα ώστε να δώσω μηνύματα σε όλο τον κόσμο. Η εταιρεία Κοτσόβολος, κορυφαίος προορισμός τεχνολογίας στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών του προγράμματος Τεχνολογία Χωρίς Εμπόδια, στήριξε περήφανα ως μεγάλος χορηγός τον παραολυμπιονίκη Χαράλαμπο Ταϊγανίδη για να ξεπεράσει τους φόβους του και να κατακτήσει τα όνειρά του σε ένα γεγονός παγκοσμίου επίπεδου. Ο Χαράλαμπος Ταϊγανίδης έχει αναπηρία στην όρασή του και, όπως ο ίδιος έχει δηλώσει, η φοβία που είχε για το νερό τον ώθησε να ασχοληθεί με την κολύμβηση προκειμένου να την ξεπεράσει. Σε αυτό το όνειρό μου και σε αυτή την προσπάθειά μου είχα δίπλα μου το μέγα χορηγό τον Κοτσόβολο, ο οποίος άκουσε το όνειρό μου προσεκτικά. Η αιτία ήταν ότι τα όνειρα όρια δεν έχουν και πρέπει να προσπαθούμε για τα όνειρά μας. Ο Κοτσόβολος, στηρίζοντας πάντα τέτοια όνειρα, το έκανε πράξη, στάθηκε δίπλα μου. Τον Ταϊγανίδη υποδέχτηκε μεταξύ άλλων στη Σιτία ο πρόεδρος της Ελληνικής Παραολυμπιακής Επιτροπής και παλιός συναθλητής του Γιώργος Καπελάκης. Θέλουμε να στηρίζουμε τέτοιες δράσεις, θέλουμε να δείξουμε τη δυνατότητα που έχουν οι Έλληνες αθλητές με αναπηρία, οι Έλληνες παραολυμπιονίκες πάνω απ' όλα. Δίπλα στον Έλληνα παραολυμπιονίκη σε κάθε στάδιο της προετοιμασίας του και μέχρι την ολοκλήρωση του εγχειρήματος ήταν η εταιρεία Κοτσόβολος για να τον ενδυναμώνει και να τον ενθαρρύνει κάθε στιγμή με την PR, CSR and Internal Communication Manager της εταιρείας Κοτσόβολος, Κωνσταντίνα Λεβαντή, να βρίσκεται στην Σιτία και να μιλά στην κάμερα της Crete TV λίγο μετά τον τερματισμό του κορυφαίου πρωταθλητή. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι, συγκινημένοι, είμαστε περήφανοι για αυτό το σημαντικό επίτευγμα του Μπάμπη. Ήταν πραγματικά τιμή μας που μας εμπιστεύτηκε να στηρίξουμε αυτό το μοναδικό του εγχείρημα, γιατί στην Κοτσόβολος νιώθουμε το χρέος να φωτίζουμε και να δυναμώνουμε τέτοιες προσπάθειες που μεταφέρουν τόσο δυνατά μηνύματα. Μηνύματα καλύτερης ζωής. Κανένα εμπόδιο, κανένας φόβος δεν πρέπει να σταματά τα όνειρά μας και όλα όσα θέλουμε να πετύχουμε στη ζωή μας. Αντιθέτως, πρέπει να τα μετατρέπουμε σε δύναμη και να προχωράμε μπροστά. Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μας έκανες πραγματικά όλους υπερήφανος. Πολλά συγχαρητήρια.